Πάμε όμως να υποδεχθούμε την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Κυρία Ρέτζιου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη. Κυρία Ρέτζιου, θυμάμαι στις αρχές της εβδομάδας, διορθώστε με αν είναι αυτή, γιατί ζούμε τη μέρα της μαρμότας πλέον, έχουμε μπερδευτεί. Κάνατε μία αναφορά η ΟΕΝΓΕ στην εισαγγελία, κάνοντας σφοδρές καταγγελίες και για το γεγονός ότι πλέον γιατροί άσχετων ειδικοτήτων χειρίζονται περιπτώσεις ασθενών με COVID, αλλά και για τις ελλείψεις της ΜΕΘ. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη με αυτό και πού βρισκόμαστε σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Ναι, πράγματι, εμείς στις 23 Μαρτίου καταθέσαμε την αναφορά στον εισαγγελέα, αναδεικνύοντας αυτά που είπατε κι εσείς, δηλαδή το γεγονός ότι στο πλαίσιο της έξαρσης του τρίτου κύματος έχουμε καθημερινά δεκάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ, οι οποίοι είναι διάσπαστοι σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου. Δεν πρόκειται δηλαδή για μεμονωμένες περιπτώσεις σε κάποια νοσοκομεία. Για το γεγονός ότι συνάδελφοι γιατροί άσχετων ειδικοτήτων καλούνται να περιθάλψουν ασθενείς με COVID. Για το γεγονός ότι το ένα μετά το άλλο νοσοκομείο μετατρέπονται σε όλη COVID. Είχαμε το Σεσμανόγλιο, στο πρώτο έκτακτο σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό, στο δεύτερο έκτακτο σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και πολύ φοβόμαστε ότι και άλλα νοσοκομεία θα ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν σκέψεις και για τη μετατροπή του θριάσιου νοσοκομείου σε όλη COVID, με ανυπολόγιστες, όπως καταλαβαίνετε, συνέπειες για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ερυθρού, που 150 ασθενείς με σκλήνση κατά πλάκας που έκαναν θεραπεία στον Ερυθρό τώρα μένουν εξεκρέμαστοι. Mm. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε, είχαμε την υποχρέωση και απέναντι στους ασθενείς μας αλλά και απέναντι στους συναδέλφους να καταθέσουμε την αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Κυρία Ρέτζιου, αυτοί οι 150 συμπολίτες μας που λέτε ότι μένουν ξεκρέμαστοι, μένουν εντελώς ξεκρέμαστοι ή μπορεί κάπου ενδεχομένως σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, ίσως ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, να συνεχίσουν να λαμβάνουν την θεραπεία και τις οδηγίες των ιατρών? Πρόβλεψη τέτοια δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, εγώ σας μεταφέρω την αγωνία των συναδέλφων, των αντίστοιχων τμήματων, αλλά και των ίδιων των ασθενών. Δεν είναι μόνο, σας έφερα ένα παράδειγμα, ναι. Είναι δεκάδες τα παραδείγματα. Τι γίνεται με την υπόλοιπη νοσηρότητα, για παράδειγμα. Ο Ερυθρός Σταυρός εφημέρευε για όλη την πρώτη υγειονομική περιφέρεια για νευρολογικά περιστατικά. Τι θα απογίνουν τώρα όλα αυτά? Δεν μπορεί όταν βγαίνουν ολόκληρα νοσοκομεία εκτός μάχης και εκτός εφημερίας και μετατρέπονται σε all COVID, αναπόφευκτα θα δημιουργείται πρόβλημα στην αντιμετώπιση των υπόλοιπων ασθενών. Μάλιστα. Κυρία Ρέτζιου, ένα άλλο ερώτημα. Άκουγα τον κύριο Σιώρα νωρίτερα στην εκπομπή των κυρίων Κοτρότσου και Αμυρά και απαντώντας στο ότι ο κόσμος που έχει ανάγκη από διασωλήνωση διασωληνώνεται ακόμη και εκτός ΜΕΘ, έκανε λόγο για κινητούς αναπνευστήρες, φορητούς που δεν είναι της ίδιας έντασης και ποιότητας. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού? Μα αυτό είναι το δεδομένο. Όταν ένας ασθενής διασωληνώνεται και είναι επιστημονικά τα κριτήρια της διασωλήνωσης, πρέπει άμεσα να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκτός ΜΕΘ δεν μπορεί να έχει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτείται και την εντατική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Και κάθε ώρα που περνάει επιβαρύνει την πρόγνωση. Τώρα δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε, δεν το λέω για εσάς, για το αυτονόητα. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, ρωτάμε γιατί, γιατί δεν ξέρουμε. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Το λέω γιατί προσπαθούν να το παρουσιάσουν και σαν φυσικό φαινόμενο, ότι ασθενείς περιμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ ώρες, ακόμη και μέρες, mm-hmm.
για να βρεθεί ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Ακούω όμως την κυβέρνηση, κυρία Ρέτζιο, η οποία λέει ότι πάντα υπήρχαν αναμονές στις ΜΕΘ. Ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Και ότι δεν γίνεται να κρίνουμε μία έκτακτη ανάγκη με μέτρα τελειότητας. Ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ναι, ακούστε, αυτή είναι η μόνιμη εποδός της κυβέρνησης. Πράγματι, έτσι είναι. Πάντα πέθαιναν διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Ακριβώς επειδή ο αριθμός των κρεβατιών ΜΕΘ που διαθέτει η χώρα μας είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες αλλά και από τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, είτε πολυτραυματίες είτε σήμερα με κορονοϊό. Εμείς είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι φυσικό φαινόμενο, φυσιολογικό, κανονικότητα να στερούμε το δικαίωμα σε ασθενείς μας να δώσουν τη μάχη για τη ζωή τους, ενώ θα μπορούσαν ή να χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Μάλιστα. Και το λέω αυτό με αφορμή, να μου επιτρέψετε με την ευκαιρία που μας δίνετε και το βήμα, τη δήλωση της κυρίας Παπαευαγγέλου, βεβαίως, γιατί είναι συνάδελφος, και εδώ δεν έχουμε μόνο μια κοινική απολογία μιας αποκρουστικής πραγματικότητας, τραγικής κατάστασης που ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά, αλλά έχουμε και μια επιστημονική απολογητική αυτής της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εμείς είμαστε γιατροί. Δεν είμαστε εδώ να απολογούμαστε για τα τραγικά αποτελέσματα της διαχρονικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον χώρο της υγείας. Είμαστε για να πούμε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, γιατί η επιστήμη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έκτακτη κατάσταση μετά από ένα χρόνο. Κανένας δεν δικαιούται να μιλάει για έκτακτη κατάσταση ένα χρόνο μετά. Το κρατάμε. Κυρία Ρέτζιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Συνέχεια. Ήταν η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, η κυρία Αφροδίτη Ρέτζιο.